ήμασταν από την πρώτη στιγμή που ο συνάδελφος ο Λάμπρος ξεκίνησε με αυτή τη μορφή τον αγώνα, δίνοντας συνέχεια, αν θέλετε, στον αγώνα των υγειονομικών και στην πόλη μας και σε ολόκληρη τη χώρα, που εξελίσσεται εδώ και τόσους μήνες μέσα σε αυτές τις συνθήκες της πανδημίας. Απέναντι σε όλα αυτά, εμείς αν έχουμε να απευθύνουμε ένα κάλεσμα. Λοιπόν, αν έχουμε να εγκαλέσουμε κάποιον, αυτός είναι η κυβέρνηση. Αυτή είναι υπεύθυνη και για τη ζωή του Λάμπρου και για τη ζωή όλων των ασθενών και για τη ζωή όλων μας. Όταν ο ίδιος ο υπουργός μόλις χτες διαπιστώνει για άλλη μια φορά ότι η κατάσταση είναι στο κόκκινο, στο απροχώρητο, δέχονται τα νοσοκομεία τεράστια πίεση και η απάντηση ποια είναι, συνάδελφοι? Την επόμενη στιγμή, λοιπόν, αυτό το οποίο ανακοινώνει είναι μερικές χιλιάδες προσλήψεις συναδέλφων, οι οποίοι θα είναι για λίγους μήνες στα νοσοκομεία και θα πάρουν το δρόμο της ανεργίας όπως ετοιμάζονται να πάρουν, με απόφαση εδώ και τις είπε. Εκατοντάδες εργαζόμενοι και στα νοσοκομεία που είναι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, που δεν ανανεώνονται για να μπουν οι εργολάβοι ξανά στα νοσοκομεία. Όταν η απάντηση που δίνει και το καμαρώνει και το προβάλλει σαν να είναι, λοιπόν, είναι η μονιμοποίηση μόνο όσων γιατρών της ΜΕΘ δουλεύουν ήδη. Όταν η απάντηση είναι μέσα από τον καινούργιο προϋπολογισμό 600 εκατομμύρια μείωση για την υγεία, συνάδελφοι. Λοιπόν, σας καλούνε, ακούμε διάφορες φωνές αυτές τις ημέρες, να δώσετε τη μάχη, να δώσετε τον πόλεμο, λοιπόν, να κερδίσουμε τον πόλεμο. Αλλά αυτά, συνάδελφοι, για να δώσει κανείς τη μάχη και τον πόλεμο, χρειάζεται και πολεμιστές, χρειάζεται και όπλα. Και αυτά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν. Κάθε μέρα οι πολεμιστές, οι υγειονομικοί, μέσα στους χώρους δουλειάς ξοδεύονται, φύρονται, πεθαίνουν. Δεν έχουν καν τα απαραίτητα υλικά για να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε αυτό το πόλεμο. Και η απάντηση της κυβέρνησης είναι πια απέναντι σε αυτή τη φθορά, απέναντι σε αυτή τη θυσία, είναι να μην σας εντάσει ακόμη στα βαρέα και ανθυγινά. Να σας έχει με αυτούς τους πετσοκομμένους μισθούς εδώ και πάρα πολλά χρόνια και να αρνείται να μην διαβεβαιώνει, να σας δώσει ακόμη και αυτό το ελάχιστο επίδομα υποτίθεται Χριστουγέννων, που πρέπει να επανέλθουν κανονικά όλα τα δώρα. Είναι ένα μικρό μέρος των απολειών που είχατε όλα αυτά τα χρόνια, συνάδελφοι. Αυτές είναι οι απαντήσεις, λοιπόν, που δίνει, ας πούμε, η κυβέρνηση. Αν είναι, επομένως, να επιστρέψουμε που δεν έχουμε φύγει ποτέ, θα πούμε εμείς, σε ένα καθήκον, είναι πραγματικά σε αυτό να διεκδικούμε εδώ και τώρα άμεσα την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας. Με προσωπικό, με μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, με επαρκή χρηματοδότηση, να αξιοποιήσει και όλες τις δομές που υπάρχουν στην περιοχή για να ανακουφιστεί η κατάσταση, που ακόμη και σήμερα δεν επιτάσσει καμία δομή